βρούμε μια άποψη και μια θέση του ΠΑΣΟΚ, είναι σαν να ψάμε ψήλου στάχερα. Και είμαστε εμείς η διαπλοκή και όχι εσείς. Καλά, μην κορεύετε τους πολίτες, ούτε καν οι ψηφοφόροι σας, ούτε οι βουλευτές σας δεν το πιστεύουν. Θέλω λοιπόν, αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που λέμε δεν σας ακουμπούν, δεν θα είχαν παραιτηθεί πριν από λίγο οι στενότεροι της σας συνεργάτες. Τα πράγματα, κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για σας είναι όπως ακριβώς τα λέμε. Πρώτα ο Ανιψιός, μετά αυτός που πήρε τη θέση του Ανιψιού, ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου. Ο πυρήνας του προβλήματος, ο πυρήνας διαφοράς είναι το Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όμως, ενώ τα ελέγχετε όλα, ενώ είναι παντού η προπαγάνδα σας, όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα που σας ασκεί σοβαρή κριτική, έχετε μια υπεραντίδραση, μια έκρηξη. Αυτό νομίζω πια είναι θέμα χαρακτήρα. Πρέπει να μάθεστε να δέχεστε την κριτική, όπως τη δεχόμαστε και εμείς. Εμείς δεχόμαστε και την καλόβουλη και την κακόβουλη και τα fake news της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μητσοτάκη. Δεχθήκαμε πολλά τα τελευταία χρόνια από το επικοινωνιακό σας σύστημα, το καθεστωτικό επικοινωνιακό σας σύστημα, που στόχευσε τις οικογένειές μας, τον πατριωτισμό μας, την αξιοπιστία μας, τουλάχιστον εσείς να δέχεστε την καλόβουλη κριτική και μάλιστα από έγκριτους δημοσιογράφους. Η μοφή λοιπόν που μας αποδίδεται είναι απολύτως ψευδής. Εσείς με αυτή την υπεραντίδραση θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στη μηντιοκρατία. Να συνεχίσει να σας χαϊδεύει. Το πολύ ακριβή πολυτέλεια. Ακόμα και ο οίκος Μούντις διέλυσε πριν από μερικές μέρες την εικονική πραγματικότητα που φιλοτεχνείται. Απέδειξε δηλαδή ότι η ανάπτυξη δεν θα έρθει μέσω διευθετήσεων, όπως προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα και καιρό. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών παραμένει επίμονα και ανησυχητικά υψηλό. Οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν πολύ κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ακόμη και όσες σχετικά επενδύσεις γίνονται σήμερα είναι με λεφτά του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης. Να το πω πολύ απλά για να το καταλάβουν οι πολίτες.